μετά άλλο ένα παιχνίδι για μας και ειδικά το πρώτο δικό μου, το δεύτερο σειρά, το πρώτο δικό μου στο γήπεδο μας. Και εδώ που είμαστε εμείς ξέρουμε ότι δεν έχουμε περιθώρια τίποτα άλλο από το να κερδίζουμε. Όπως είπα και την περασμένη, ότι εμείς θέλουμε τους 3 βαθμούς, είτε κερδίζουμε με 1-0, είτε κερδίζουμε με 3 ή με 4-0. Απλώς σήμερα πιστεύω ήμασταν λίγο πιο τυχεροί. Αν και στο πρώτο γκολ πάλι η μπάλα πήγε 2 φορές στο δοκάρι, όπως την περασμένη Κυριακή. Νομίζω μετά η ομάδα ξεκούφωσε. Πετύχαμε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Γιατί έχουμε και το παιχνίδι της Κυριακής, που όπως είπα για να έχει σημασία και η νίκη που κάναμε την Κυριακή και η νίκη που κάναμε σήμερα, θα πρέπει να κερδίσουμε και την Κυριακή. Όπως και μετά και την άλλη Κυριακή εδώ πέρα. Και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα πάμε για τα 3-3. Είμαι ευχαριστημένος. Την περασμένη εβδομάδα δουλέψαμε, γιατί είχαμε περισσότερες μέρες με τα παιδιά, μια εβδομάδα μέχρι το Σάββατο. Και αυτή την εβδομάδα δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε με τα παιχνίδια της Κυριακή, σήμερα και πάλι την Κυριακή. Να πάνε όλα καλά και στο παιχνίδι της Κυριακής. Και να μπορέσουμε μια εβδομάδα να περάσουμε κάποια πράγματα που έχουμε πιστεύω δουλειά πάρα πολύ για να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Αν με το καλό πετύχουμε τους στόχους μας, να είμαστε και πάρα πολύ ανταγωνιστικοί εκεί που θα πάμε. Συγχαρητήρια στους παίχτες. Ξέρω ότι τους κουράζω πολύ. Συγχαρητήρια και στον κόσμο που μας βοηθάνε. Συγχαρητήρια σε όλους. Και θέλω να πω και για την ομάδα τη αντίπαλη ότι σήμερα μπορεί να δέχεται 4 γκολ, αλλά είδαμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι εκτός έδρας που παίξει στη Καλαμαριά, πάλι με τα ίδια παιδιά τα νεαρά, είδαμε ότι πήρε ένα βαθμό εκεί πέρα και βάλασε μεγάλους μπελάδες στην ομάδα της Καλαμαριάς. Γι' αυτό εμείς είμαστε πολύ προετοιμασμένοι και μην ξεχνάμε ότι από τους 10 βαθμούς που είπε ο φίλος μου ότι είχαν εδώ ανοίξεις, οι 3 ήταν από τη Λάρισα στο πρώτο γύρο. Αυτό συνέχεια το είχα στο μυαλό μου εγώ, αν και δεν ήμουν εγώ σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτά τα παιχνίδια είσαι υποχρεωμένος να τα κερδίσεις, είτε με 1-0, είτε με 3-0, είτε με 2-0, δεν έχεις τίποτα άλλο από το να πάρεις τους βαθμούς. Κοιτάμε το παιχνίδι της Κυριακής, να ξεκουραστούμε, έχουμε κάποια προβλήματα, κάποιους μικροδραματισμούς και θα δούμε. Αυτά. Ορίστε. Οι αλλαγές που κάνατε έγιναν για να δώσετε ανάσα σε κάποιους παίκτες ή για να δείτε και κάποιους άλλους? Και τα δύο, και για να δώσω ανάσες σε κάθε δουλειά και ιδιαίτερα στο Σερτζίνιο και στο Ιλίδης που είναι δύο παίκτες που τρώνε και κάποιες πλησίες στην εξήγηση είναι και τα ματαρίσματά μας γιατί εμείς είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να πιέσουμε πάρα πολύ ψηλά και για να δω και κάποια άλλα παιδιά γιατί θα χρειαστούν όλοι γιατί θα έχουμε και ορίσεις. Εγώ έχω πει και στα παιδιά αυτό που είπα και σήμερα μετά το παιχνίδι είναι ότι για μένα δεν υπάρχουν 11 ή 12 ή 13, είναι όλοι το ίδιο. Αυτοί που θα μπαίνουν μέσα θα πρέπει να είναι, συγγνώμη, ακόμα καλύτεροι για τους 11 που έχουν ξεκινήσει και για τους που θέλουν να προδώσουν. Καλή είναι η ψυχολογία, καλά είναι όλα να τα φτιάξουμε, αλλά νομίζω ότι αν δεν έχεις τακτική, αν δεν έχεις δουλέψει, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και εγώ θα έχω ψυχολογία. Θα μπορώ να παίξω, να προδέσω. Πρέπει να δουλέψουμε. Και νομίζω ότι δουλεύουμε καλά και κάποια από όλες που πήγαν πάλι θα προσπαθούμε πάρα πολύ στην προπόνηση. Ειδικά την περασμένη εβδομάδα, θα δούμε. Άλλη ερώτηση. Coach. Μετά από 180 λεπτά που είσαι στον πάγκο του ΣΑΕΛ, μπορείτε να μας πείτε τι σας έχει αρέσει, γιατί σας έχει προβληματίσει την ομάδα. Πολλά με έχουν προβληματίσει. Έτσι. Δεν είμαι άνθρωπος προπονητής που όταν κερδίζουν τα βλέπω όλα καλά. Και πολλά πράγματα αρκετά με έχουν ευχαριστήσει. Αυτό που με έχει ευχαριστήσει πάρα πολύ είναι ότι βλέπω πάρα πολύ θέληση από όλους. Δηλαδή, όλο το προσωπικό κομμάτι που είμαστε, δηλαδή, πιστεύω ότι δεν ξέρω αν ήταν έτσι. Λένε τα παιδιά ότι τα έχω καταφέρει κι εγώ. Αλλά νομίζω ότι χωρίς να σε. Αν θέλω εγώ, αν δεν θέλουν οι άλλοι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και να θέλω εγώ, αν δεν θέλουν. Εγώ νομίζω ότι έχουν καταφέρει οι παίκτες και όλοι είναι γύρω από την ομάδα. Έτσι. Θα φέρουμε και τον κόσμο σε γύρω πολύ κοντά μας, γιατί ο κόσμος της ΑΕΛ είναι πάρα πολύ δυναμικός και ξέρω ότι αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Αλλά ο κόσμος θα τον φέρουμε μόνο να δει από εμάς ότι πανηγυρίζουμε τα γκολ της όπως θα πανηγυρίζουμε, είτε είναι το πρώτο είτε είναι το τέταρτο. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
ξέρω τώρα αυτά που λέω μπορεί εγώ ξένα από τα άλλα τρία παιδιά να σκουφίσω για να μην προλάβω το στόχο και πάλι θα πω ότι παρόλο που δεν ήμουν εγώ, τι δηλαδή, δεν ξέρω εγώ. Αλλά αυτό που θέλω να καταφέρω εγώ στην ΑΕΛ, θέλω να γίνει μια ομάδα γιατί έτσι αρμόζει η ιστορία της. Ότι με έχουν προβληματίσει πολλά πράγματα αγωνιστικά, με έχουν προβληματίσει κάποια πράγματα. Τα κρατάω για μένα, θα τα δουλέψω όσο μπορώ, δεν ψάχνω να δω δικαιολογίες, αλλά άμα πω ότι δεν έχουμε πρόβλημα, ότι δεν έχουμε προβλήματα, θα σας πω ψέμα. Άλλωστε φαίνεται αυτό, γι' αυτό προσπαθώ να κάνω μια διαχείριση μετά το 60-65. Τώρα να το πούμε για να μην καταλαβαίνουν και αντίπαλοι, γι' αυτό προσπαθούμε να πλήξουμε τις αντίπαλες στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω οι άλλοι αυτό πρέπει να κάνουν. Φανταστείτε να έχει και 5-6.000 κόσμου στο γήπεδο, πιστεύω θα είναι πιο εύκολο να μιλήσει. Άλλη ερώτηση. Κότσι, το τραυματισμό που αναφέρατε είναι από το σημερινό παιχνίδι. Κοιτάξτε, εκτό από τα δύο παιδιά που ξέρουμε ότι είναι τραυματίε. Παίζουν και κάποια ιδιοσυντήμη σήμερα, α πούμε, το παιδί, δηλαδή, το περασμένο παιχνίδι καταπονέθηκε πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιδί, γιατί δεν είχα και στον πιεδικό, δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ο Βόγιο είναι κάποια παιδιά που ο Μελισσάς που δεν είχαν πολλά, δεν είχε πολλά παιχνίδια ο Μελισσάς στα πόδια του το τελευταίο καιρό. Δηλαδή θα ήθελα να ξεκουράσω και αυτό, αν είναι όπως και ένα από τα δυο μας στόπερ. Περασμένη Κυριακή διαλέξαμε να βγάλουμε το Πίντο έξω, έπαιζαμε το Βόγιο. Σήμερα κάναμε το αντίθετο. Και θέλαμε να δώσουμε και μια ευκαιρία και στο Πίντο να βάλει και αυτό ένα γκολ, γιατί κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά έτσι όπως παίζουμε εμείς τώρα το σύστημα που ακολουθούμε. Και ανοίγει πάρα πολύ σκόρ στο Βόγιο. Πιστεύω ότι ναι, έχουν κάποια προβλήματα που είναι λίγες ημέρες και θα πρέπει να τους φρεσκάρουμε όσο είναι καλά. Έχω εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μου και στον εαυτό μου. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι την Κυριακή απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ δύσκολη. Θα παίξουμε όλα για όλα και εκεί και θα δούμε.